Διεδέω στον αγωνιστικό αγώνα ο Κορομιλάς είναι και στο τζάμπολ και ο Ζαβλανός. Ο ένας από τον Βόλο ο Κορομιλάς, ο άλλος από την Αθήνα ο Ζαβλανός. Πρώτη επίθεση για τον Ηρακλή με Ντίμκινς. Τζόνσον. Προσποίηση μέσα στη ρακέτα, οι δύο πρώτοι πόντοι του Ηρακλή 2-0 μετά από μόλις 16 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Καλαϊτζής 1-0 μαρκάρισμα και αυτόν τον έχει αναλάβει ο Ντίμκινς στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ποντιρόγκα. Το μαρκάρισμα το έχει αναλάβει ο Χατζιβρέτας. Ο Φώτσης για 3. Το rebound από τον Χούπμαν, έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού που μετά από διετή τυπική παρουσία σχεδόν στο ΟΑΚΑ μετακόμισε φέτος στο Ιβανόφιο. Ντίμκινς, η προσπάθεια του να βρει χαμηλά τον Τζόνσον αλλά βρήκε τον Φώτσι. Πρώτο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό που όμως ακόμη δεν έχει σκοράρει. Βοντιρόγκα με αντίπαλο τον Χατζιβρέτα έξω στον Φώτσι. Προσποίηση. Ο Φώτσης πάει στο drive, το block από τον Τζόνσον. Πάσα ευνηδιασμού στον Έλλης που φεύγει μόνος του και το stop από τον Καλαϊτζή. Υπάρχει όμως καλάθι, η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Όπως χαρακτηριστικά υποδεικνύει ο κύριος Ζαβλανός, 4-0 ο Ηρακλής. Για να δούμε πάλι. Ταμπλό πρώτα και μετά. Με βάση τους κανονισμούς, αν πάξει η μπάλα χτυπήσει το ταμπλό, απαγορεύεται να παρέμβει αμυνόμενος. Το κάρβωμα από τον Φώτση στην πρώτη φάση highlight του απόψινου αγώνα. Μισό καλάθι χρώνεται στην επινόηση του Καλαϊτζή και στην σπουδαία του assist. Προς το παρόν φάση για highlight και θα δούμε πολλές καλές φάσεις. 4-2. Κουμπάνε στην εσωτερική διαδρομή. Στον Έλλης για 3. Rebound από τον Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής προσπαθεί να τρέξει και αυτός με τη σειρά του αλλά έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του Ηρακλή. Καλαϊτζής χάνει τον έλεγχο της μπάλας αλλά με φάουλ όπως λέει ο κύριος Ζαβλανός. Για να δούμε πάλι, εδώ έβαλε το χέρι του ο Ντίμκινς. Να πούμε ότι είναι δυσανάλογο το μαρκάρισμα του Χατζιβρέτα με τον Ποντίρογα. Και να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό ενδεχομένως ο Ποντίρογα. Πάει κάτω από το καλάθι να τον παίξει. Πάει στο χαμηλό post, το low post, yeah. Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτή τη διαφορά ύψους. Εδώ βλέπετε. Καλαϊτζής. Και πάλι στον Ποντίρογα. Επιθετικό φάουλ από τον Ποντιρόγκα που απόφυσε με τον αριστερό του αγκώνα τον Χατζιβρέτα. Πρώτο φάουλ για τον Σέρβο. Και πάλι φάση. Νομίζω ότι το replay δικαιώνει 100% την ορθότητα της απόφασης του κ. Ζαβλανού. Ντίνκινς. Κλέβει την μπάλα ο Ρέμπρατσα που φεύγει μόνος του. Δίκιν playmaker στον ευνηδιασμό και καρφώνει με άνεση 4-4. Ο Παναθηναϊκός που είχε βρεθεί 4 πόντους πίσω απαντάει και ισοφαρίζει. Και ένα νέο στοιχείο το μαρκάρισμα του Καλαϊτζή σε όλο το γήπεδο πάνω στο Ντίνκινς. Ναι. Όχι μόλις περάσει η σέντρα, σε όλο το μήκος του γήπεδου. Από τη στιγμή που θα πάρει δηλαδή την μπάλα. Έλλης για 2. Η μάγια του rebound καταλήγει υπέρ του Καλαϊτζή. Νέα προσπάθεια ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Ποντιρόγκα αυτή τη φορά το φάουλ αμυντικό από τον Χατζιβρέτα. Επαναλαμβάνω, δύσκολο το μαρκάρισμα του Χατζιβρέτα επάνω στον Ποντιρόγκα. Όμως ο Ηρακλής δεν έχει άλλον περιφερειακό που να μπορεί να αναλάβει αυτή την αποστολή. Αυτό είναι και το πρόβλημα του Σάκοτα. Ίσως δηλαδή κάποια στιγμή να επιστρατευτεί ο Έλλης ενδεχομένως, αν και δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερος αμυντικός από τον Χατζιβρέτα. Όχι, βέβαια. Εδώ πάλι το ζευγάρι που συγκεντρώνει τα πιο πολλά βλέμματα. Χατζιβρέτας εναντίον Ποντιρόγκα και τώρα Ρέμπρατς εναντίον Χούπμαν στο Ρότζερς που δίστασε δε σούταρε ξανά η μπάλα χαμηλά στον Ρέμπρατσα για 2. 4-6. Με το Ρέμπρατσα να έχει 4 συνεχόμενους πόντους και να είναι απόλυτα εύστοχος και στις δύο αρχικές του προσπάθειες στον απόψινο αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά έχοντας μάλιστα και ένα σερί 0-6. Πρώτο φάουλ του Καλαϊτζή στην επικίνδυνη αποστολή της εξουδετερώσης του Ντίμκινς. Βλέπετε Καλαϊτζής που έβαλε το χέρι του. Βρήκε μπάλα. Κατά τους διαιτές βρήκε και χέρια του Ντίμκινς. Ο Ηρακλής είναι 2 και 20 χωρίς ποντό. Όπως είδατε και συνεχίζει. Καθώς το σούτ του Ντίμκινς πήγε στο σίδερο. Να πούμε και το μαρκάρισμα του Χούρμαν με το Ρέμπρατσα δεν πάει καλά. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι ο Σάκοτα θα αναγκαστεί να παίξει ζώνη. Γιατί δεν του πάνε τα μαρκαρίσματα, Δημήτρη.
θα είναι μια απόλυτα λογική επιλογή, καθώς ο Ηρακλής υστερεί σε σώματα κυρίως. Όπως εδώ που ο Μποντιρόγκα παίζει χαμηλά τον Χατζιβρέτα, 4-8. Όλα αυτά ενώ συμπληρώσαμε 4 λεπτά παιχνιδιού στο Ιβανόφιο. Ντίνκινς πάντα εναντίον Καλαϊτζή. Η backdoor πάσα, καλάθι και φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει μόνο καλάθι. Από την backdoor πάσα του Ντίνκινς, ο Τζόνσον μειώνει σε 6-8 και διακόπτει παράλληλα το 0-8 του Παναθηναϊκού. Φώτσης που βάλε για λίγο την μπάλα στον Καλαϊτζή. Και από εκεί στο Ρέμπρατσα. Εναντίον του Κούπμαν που προσπαθεί με το σώμα κυρίως να παίξει άμυνα. Βεβαίως το ανορθόδοξο του πράγματος γίνεται αντιληπτό από τους διαιτητές. Φάουλ πάνω στον Σάσα Κούπμαν. Κούπμαν που βλέπετε εδώ επιστράτευσε χέρια, γκόνες, το σώμα του. Ο Ρέμπρατσα στη γραμμή για τις δύο πρώτες απόψινες τους βολές. 6-8. Και τώρα 6-9. Με το Ρέμπρατσα ως τώρα να είναι η αιχμή του δόρατος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει 5 πόντους. Και τώρα 6. Από ένα καλάθι έχουν πετύχει ακόμη ο Μποντιρόγκα και ο Φώτσης. Αυτοί έχουν σκοράρει τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού που τώρα προηγείται με 4. Ντίνκινς στέκεται μόνος του και σουτάρει για 3. Το rebound από τον Φώτση μπροστά από τον Έλλης. Ο Μποντιρόγκα προσπαθεί να ανοίξει την επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά ήδη έχουν επιστρέψει άπαντες οι παίκτες του Ηρακλή, 0 του Κούπμαν εξαιρουμένου. Που θεωρητικά έχει τις πιο αργές επιστροφές από τους υπόλοιπους. Μποντιρόγκα. Και αυτός πυροβολεί αμέσως για 2. Το rebound από τον Τζόνσον. Που προσπαθεί να κάνει τον playmaker, πάει μόνος του να διασχίσει το γήπεδο, κάνει το λεγόμενο coast to coast. Το καλάθι δεν θα μετρήσει, το φάουλ γίνει χαμηλά. Τότε ακριβώς που ο Ρέμπρατσα αντιλήφθηκε ότι ο Τζόνσον προσπαθούσε να ευθυδιάσει την άμυνα, την ανοργάνωτη άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ και έκανε το φάουλ. Έλλης. Στον Ντίνκινς. Που ακόμη δεν έχει φανεί. Η πάσα του χαμηλά στον Τζόνσον. Για 2. Δύσκολο εκτός ισορροπίας σούτ, αλλά μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Και νέα προσπάθεια μπροστά από τον Ρότζερς. Αυτή τη φορά είναι ο Καλαϊτζής που τελειώνει τη φάση μαζεύοντας το rebound. Πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην απέναντι πλευρά του παρκέ, αλλά υπάρχουν βήματα από το Φώτσα. Το 6-10 παραμένει. Εδώ δείτε πάλι τη φάση. Ναι, ο Φώτσας περπάτησε πριν φτάσει στην εκτέλεση. Το replay δικαιώνει και σε αυτή την περίπτωση τους διαιτητές. Παναθηναϊκός που έχει κτίσει ένα σερί 2-10. Ο Τζόνσον κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Από την άλλη πλευρά βλέπω ένα πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Τζόνσον. Βεβαίως υπάρχει περιφερειακό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κινείται απ' έξω προς τα μέσα ο Τζόνσον. Πολύ πιο ψηλή από τους περιφερειακούς του Ηρακλή. Ο Έλλης βγήκε από τα σκριν τώρα στο Τζόνσον. Που πάει πάλι στο ένας εναντίον ενός, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Φώτση. Δείτε πάλι πως ο Τζόνσον πήγε χαμηλά. Ο Φώτσης είχε πρόθεση να παίξει άμυνα πάνω στην μπάλα. Ενώ υπάρχει πάλι σφύριγμα από τους διαιτητές. 96 δευτερόλεπτα είμαστε χωρίς σκορ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πετύχει ούτε πόντο. 6-10. Το σκορ παραμένει κολλημένο στο ταμπλό ενώ φτάσαμε στα 6 λεπτά παιχνιδιού. Ρότζερς. Χαμηλά στο Ρέμπρατσα. Η πρόθεση του Παναθηναϊκού να αξιοποιήσει το Ρέμπρατσα Κώστα είναι εμφανής, έτσι. Βέβαια. Ο Ρέμπρατσα δημάει δεόντως τις πάσεις που παίρνει αφιδώς στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. 6-12. Το τονίσαμε αυτό το πράγμα. Ήδη ο Παναθηναϊκός μετά από 6,5 λεπτά παιχνιδιού στο double score. Προηγείται με 6 και ο Ρέμπρατσα έχει 8 πόντους. Επαναφορά της μπάλας από τον Χατζιβρέτα. Στον Έλλης που μόλις βγήκε από τα σκρίνα αμέσως βρήκε το δρόμο για το καλάθι. 8-12. Πρώτο καλάθι του Ηρακλή μετά από πάρα πολλή ώρα.
που είχε μείνει στην επιθετική στηρότητα. Νέο η Βίκη Μιχαήλη με πληροφορία ότι αυτό το διάστημα ήταν περίπου 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Το διάστημα δηλαδή που ο Ηρακλής δεν σκόραρε. Ο Κούμαν νωρίς χρεώνεται με το δεύτερο φάουλ του. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 6. Αλλά μόνο ένας από τους παίκτες του έχει 2, ο Φώτσης. Καλαϊτζής με αντίπαλο του Ντίνκινς. Καλαϊτζής που πάσαρε στον Φώτση, προσποίηση από τον Φώτση, ξανά στον Καλαϊτζή. Και τώρα στο Ρέμπρατσα. Ο Φώτσης είχε μείνει ακάλυπτος για κάποια στιγμή στα μετώπιση της άμυνας. Ο Ρέμπρατσα τον είδα, αλλά δεν μπόρεσε να πασάρει. Το αποτέλεσμα την μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ και ο Παναθηναϊκός έχει όλα και όλα 5 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Στον πάγκο το έχουν αντιληφθεί και δεν το έχουν αντιληφθεί μόνο στον πάγκο, το αντιλαμβάνεται και ο Μπράντοβιτς που καλεί αυτό μας στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου είναι ο Δημήτρης Κανελάκης. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να μας πει, αν κάτι πέπεσε στην αντίληψή του από το time out. Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Αυτό που ζήτησε ο Μπράντοβιτς είναι μέσα από κάποια screen να βγει ένα ελεύθερο σουτ, ένα γρήγορο σουτ, το οποίο θα είναι με τον Μποντιρόγκα. Όπως και γίνεται εδώ, παρότι δεν έγιναν κάποια screen, απλά πήρα αμέσως την μπάλα ο Μποντιρόγκα και προσπάθησε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Δημήτρη, υπάρχει κάτι ακόμη ή όχι? Αυτό που ζήτησε για να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω είναι να υπάρχει καλύτερη κίνηση στην επίθεση, διότι διείδε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και την καλύτερη οργάνωση των επιθέσεων. Καλαϊτζής στον Ρέμπρατσα, ενώ νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ηρακλή είναι ο Παπαδόπουλος που αμέσως ανέλαβε το μαρκάρισμα του Ρέμπρατσα, χωρίς όμως σε πρώτη φάση να έχει μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε νωρίτερα ο Χούπμαν. Ο Ρέμπρατσα έχει πάει πολύ νωρίς, μετά από 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, 10 πόντους και ο Παναθηναϊκός έχει τη διαφορά στους 6, 8-14. Και όπως σωστά μου επισημαίνει η Βίκη Μιχαήλη από το Βαν, ο Ρέμπρατσα έχει 4-4 σουτ. Έλλης για 3, το rebound από τον Φώτση. Άψογο και από εκεί το μαρκάρισμα του Καλαϊτζή στο Ντίκινς. Μπλόκα από τον Τζόνσον πάνω στην προσπάθεια του Ρότζερς για σουτ. Ο Μπράντοβιτς διαμαρτύρεται, φαντάζομαι, για κάποιο φάουλ. Πάντως το φάουλ γίνεται εδώ και καταλογίζεται από τους διαιτητές. Μάλιστα, όπως λέει ο κ. Κορομιλάς, πάνω στο σουτ του Ρέμπρατσα από τον Παπαδόπουλο. Δύο βολές λοιπόν για τον Σέρβο. Υπάρχουν αρκετές διαφωνίες περί της ορθότητας του σφυρίγματος, για να δούμε. Βέβαια, είναι πεντακάθαρο το φάουλ. Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης. Με το Ρέμπρατσα να έχει 11 πόντους. Και τώρα 12. Με 4-4 βολές. Εκτός δηλαδή όλων των άλλων, ο Ρέμπρατσα είναι απόλυτα εύστοχος και από την άσπρη γραμμή από όπου εκτελούνται οι ελεύθερες βολές. Ρέμπρατσα που είχε 7 πόντους σε ολόκληρο τον τέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας με τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνσον δείχνει να έχει προβλήματα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Η πρώτη του προσπάθεια κατέληξε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Η δεύτερη όχι. Είναι η ώρα του τώρα να εκτελέσει βολές. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που οποιοδήποτε παίκτης του Ηρακλή θα εκτελέσει βολές στον αποψινό αγώνα. Ο Τζόνσον 2-2. 10-16. Νωρίτερα από τις βολές του Ρέμπρατσα, ο Παναθηναϊκός και δημιουργήσει τη μεγαλύτερη διαφορά, 8-16. Τώρα πάλι διαφορά στους 6, εκεί δηλαδή που περίπου κινείται μετά το αρχικό 4-0 υπέρ του Ηρακλή. Ρέμπρατσα με αντίπαλο τον Παπαδόπουλο, ο Ρότζερς στον Φώτση και από εκεί χαμηλά στο Ρέμπρατσα. Πάλι στο ένας εναντίον ενός με τον Παπαδόπουλο. Ο Ρέμπρατσα που συνεχίζει το ασύλληπτο επιθετικό του κρεσέντο. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω μετρήσει πόσους πόντους έχει στη σειρά. Πρέπει να είναι 8 στη σειρά η πόντη του. Πάντως, ούτως ή άλλως έχει 14. Η Βίκη Μιχαήλη μου λέει ότι όντως είναι 8 η συνεχόμενη πόντη του Ρέμπρατσα. Τώρα έχει 14 από τους 18 του Παναθηναϊκού. Με 5-5 σούτ και 4-4 βολές. Ντίνκινς, που ακόμη δεν έχει φανεί. Υπάρχουν βήματα, όπως λέει ο κύριος Ζαβλανός στον Αμερικάνο. Είδατε την αντίδραση του Dragan Σάκοτα. Είναι σωστή η επινόηση του ο Μπράντοβιτς Δημήτρη. Να παίξει εδώ δεν υπάρχουν βήματα, εδώ όμως υπάρχουν.
Άρα να είναι παίξει, σωστή. Να παίξει με το Ρέμπραντ, ναι. Έπρεπε να σχολιάσω τη φάση. Βεβαίως. Σ' ακούω τώρα. Είναι σωστή η τοποθέτηση του Μπράντοβιτς να παίξει με τον Ρέμπραντ, διότι η απειρία των αμυνωμένων παικτών όπως του Φούγκλαν και του Παπαδόπουλου έναντι του Ρέμπραντ δεν είναι η κατάλληλη. Και πάλι βήματα αυτή τη φορά από τον Καλαϊτζή. Το 10-18 παραμένει. Η επίθεση έχει περάσει πια στην κατοχή του Ηρακλή και του Τίνκινς, που ως τώρα είναι εγκλωβισμένος από το μαρκάρισμα του Καλαϊτζή. Όχι όμως και ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον που πέρασε λίγο απαρατήρητος μπροστά στο κρεσέντο του Ρέμπραντς, αλλά έχει ήδη και αυτός 9 πόντους. 13-18 από το σούτ 3 πόντων του Τζόνσον. Το πρώτο εύστοχο μετά από 4 εύστοχες προσπάθειες για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός έχει 0-2 τρίποντα. Ρότζερς. Με αντίπαλο τον Τζόνσον προσπαθεί και αυτός να πάει χαμηλά. Έξω στον ακάλυπτο Καλαϊτζή που αμέσως για 3. 13-21. Με τον Παναθηναϊκό να απαντάει ιδανικά στο προηγούμενο τρίποντο του Τζόνσον και να ξαναστέλνει τη διαφορά στους 8. Πάντως έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, χτες είδαμε στην Κεσαριανή μια μονομαχία του Έντουαρτς με τον Σέιν Χιλ. Απόψε βλέπουμε μια μονομαχία σε αυτά τα πρώτα τουλάχιστον 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του Μπακ Τζόνσον με τον Ρέμπρατσα. Αλλαγή από τον Ομπράντοβιτς, ο Μπουντούρης στο παρκέ, αλλά δεν θα προλάβει να έχει ενεργό. Θα βάλει και τον Κοφ. Είναι το σύστημά του αυτό πάνω στην άμυνα στον Τίκιν. Πάντως ο Τίνκινς με τον πρώτο του πόντο στο απόψινο παιχνίδι μετά από 10 και βάλε λεπτά παιχνιδιού μειώνει σε 14-21. Ο Δημήτρης Κανελάκης θα μας ενημερώσει για το τι ακούστηκε από τους δύο προπονητές στο time out. Δημήτρη. Απλώς να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Μουρούζης, ότι οι αλλαγές πολλές δεν θα γίνουν μόνο πάνω στον Τίνκινς αλλά θα γίνουν και στον Ποντιρόγκα. Καθώς ο Σάκοτα έχει βάλει στη θέση του κάτι σε αυτόν, ανέθεσε τώρα το μαρκάρισμα του Ποντιρόγκα. Ποντιρόγκα που πάντως ως τώρα δεν είχε πονέσει τον Ηρακλή. Εκείνος που τον έχει πονέσει αφάνταστα είναι ο Ρέμπρατσα. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να πάρει ρεβάνς για τις μονομαχίες που είχε χάσει νωρίτερα στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Είναι το δεύτερο φόλ του Ρέμπρατσα. Που εδώ βλέπετε έπαιξε άμυνα με τον αγώνα στην προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Χαμηλά βεβαίως προτού καν αφορά το φόλ όσον αφορά τις βολές. Βεβαίως ναι, δεν είχα προσέξει κάτι άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ομαδικά φάουλ, συγγνώμη. Άρα λοιπόν είναι 100% σωστή απόφαση των διαιτών. Ο Παναθηναϊκός μόλις συμπλήρωσε τα 8, οπότε δικαιολογημένα λοιπόν ο Παπαδόπουλος πήγε στις βολές 15-24. Με τον Παπαδόπουλο να μιμείται τον Τίνκινς μία στις δύο βολές. Μποντιρόγκα τώρα με αντίπαλο τον Πέσιτς. Στο Ρότζερς. Κουτούρης όπως γιατί ο χρόνος επίθεσης τελείωνε, αλλά η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Το καλάθι μετράει, υπάρχουν έντονες διαφωνίες από το Σάκοντα ότι ο χρόνος της επίθεσης είχε λήξει. Για να δούμε. Εδώ ο Μπουντούρης κρατάει την μπάλα. Ο χρόνος μηδενίζει την μπάλα. Δεν έχει φύγει από τα χέρια του Μπουντούρη. Θα μου επιτραπεί όμως να πω ότι για λόγους, έτσι όπως λειτουργεί το ρολόι των 30 δευτερολέπτων, από το 1 που είδατε μέχρι το 0, και θα παρακαλέσω ξανά να το ξαναδούμε, μεσολαβούν άλλα 9 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεπώς μόνο ο ήχος μπορεί εδώ να μας πείσει. Η πρώτη εικόνα είναι ότι το καλάθι δεν μετράει οριακά. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση. Επαναλαμβάνω όμως ότι με βάση τον τρόπο που λειτουργεί το χρονόμετρο, υπάρχουν από το 1 που είδατε μέχρι το 0, μέχρι δηλαδή να μηδενιστεί απόλυτα ο χρόνος, υπάρχουν άλλα 9 εκατοστά του δευτερολέπτου. Άρα μόνο ο ήχος, που εγώ δεν έχω τη δυνατότητα επειδή φορώ ακουστικά. Σωστή είναι αυτό το πράγμα που λες, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μέτραγε. Το ίδιο λέω και εγώ οπτικά. Ακουστικά δεν έχω άποψη, γιατί λόγω της κάσκας δεν μπόρεσα να ακούσω πότε έληξε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Οπτικά, επαναλαμβάνω, δεν μετράει το τρίποδο του Μπουντούρη. Rebound από τον Ρότζερς. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 12, πάντως 15-27. Μποντιρόγκα με αντίπαλο έναν συμπατριώτη του, άσχετα βεβαίως αν ο Πέσιτς έχει πάρει την γερμανική υπηκότητα. Ρέμπρατσα. Και φάουλ μακριά από εκεί που προσδόταν η μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Φάουλ νούμερο 3 για τον Παπαδόπουλο. 7-34 για το τέλος. Ο Ηρακλής βλέπει πολύ νωρίς τον Παπαδόπουλο που εδώ χρησιμοποίησε τους αγκώνες του για να σταματήσει τον Ρέμπρατσα. Ενώ που έχει ο Ρέμπρατσα. Ο Δημήτρης Κανελάκης φαντάζομαι ότι θα μπορεί να μας πληροφορήσει ποια θα είναι η αντίδραση του Σάκοτα που επανέφερε το Χατζιβρέτα στο παρκέ.
Δημήτρη. Κύριος προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες του για να τους ζητήσει να παίξουν καλύτερη άμυνα. Βεβαίως τώρα το πόσο καλύτερη άμυνα μπορούν να παίξουν με τόσα mismatch που υπάρχουν δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Πάντως αυτό που προσπαθεί κυρίως είναι να τους ξυπνήσει γιατί έχει την εντύπωση ότι δεν είναι στο πνεύμα του αγώνα. Εδώ ένα σφύριγμα μακριά από την μπάλα. Ουσιαστικά έχει κερδίσει την κατοχή του ο Παπαδόπουλος. Δείτε πάλι, εδώ ο Παπαδόπουλος παίρνει το rebound. Ο ώμος του είναι μπλοκαρισμένος στα χέρια του Ρέμπρατσα. Είναι το φάουλ νούμερο 3 του Ρέμπρατσα. Και με 7-21 για το τέλος του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός στερείται τον καλύτερο στόλα παίκτη του. Ο Ρέμπρατσα πάει στον πάγκο με 3 φάουλ. Νάτος. Ο Ρέμπρατσα που έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα. Αλλά τελικά μπορεί να δημιούργησε φθορά στον Παπαδόπουλο που εδώ μειώνει σε 17-27. Αλλά την πλήρωσε και ο ίδιος. Καθώς και αυτός έφτασε τα 3 φάουλ. Κυρίως γιατί ο Παπαδόπουλος πήρε κάποιες φορές την μπάλα στην επίθεση. Κάτι που δεν γινόταν στην αρχή του παιχνιδιού με τον Χούπμαν. Και έφθυρε τον Ρέμπρατσα που έχει 3 φάουλ. Είναι στον πάγκο 3 και ο Παπαδόπουλος που όμως συνεχίζει. Ρότζερς χαμηλά στον Μπέρκ. Και από εκεί στο Φότσι. Κουντούρης. Και πάλι στο Φότσι που ακάλυπτε στο για 3. Ο Φότσις που κάνει θράψη και έξω από τα 6-25. Ο Φότσις που γίνεται πια Ρέμπρατσα για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το ρυθμό με τον οποίο σκοράρει. Έχει τώρα 8 πόντους. Νωρίτερα με δικό του τρίποντο διαφορά πήγε στο 14-24 και τώρα πάει στους 13-17-30. Ο Τζόνσον που είναι σε καλή μέρα, είναι ζεστός. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ανταποδίδει 2 από τους 3 πόντους που δέχτηκε η ομάδα του, 19-30. Με τον Τζόνσον να έχει 11 πόντους, αλλά τον μεγάλο αρνητικό πρωταγωνιστή ως τώρα για τον Ηρακλή να είναι ο Ντίνκινς, που εγκλωβισμένος από το μαρκάρισμα αρχικά του Καλαϊτζή. Και τώρα του Μπουντούρ έχει μείνει στον ένα πόντο. Νέο σφύριγμα από τον Ζαβλανό. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι στον Μάρκο Πέσιτς, που έβαλε τα χέρια του στην διείσδυση του Μποντιρόγκα. Είναι το πρώτο φάουλ του Πέσιτς και ο Παναθηναϊκός μπαίνει και αυτός με τη σειρά του στον πόνους των ελευθέρων βολών, εκεί που πηγαίνει σιγά σιγά ο Μποντιρόγκα. Και να ξαφνιάζεται. Η κινητήρια δύναμη στην επίθεση του Ηρακλή έχει έναν πόντο. Έχει σουτάρει όλη και όλη μία φορά σε 14 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Αν αυτός δεν είναι λόγος ακόμη και ένας σπουδός παίκτης σαν τον Τίνκιν να γίνεται αλλαγή, ποιος είναι? Όλοι οι παίκτες έχουν δικαίωμα αλλαγή. Όλοι. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Η διαφορά στο 13-19-32. Ο Παναθηναϊκός που για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν από την παρέμβαση του Δημήτρη Κανελάκη, μετά από 4 συνεχόμενα τρίποντα σκόραρε με βολή. Μποντιρόγκα. Στον Ρότζερς που παίρνει την εσωτερική. Στον Μπέρτ που πάει κοντά, αστοχή την πρώτη φορά, όχι όμως και τη δεύτερη που τελειώνει τη φάση 21-19-34. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της στους 15. Ενώ κάποιες από τις διαφημιστικές πινακίδες σοριάστηκαν στο έδαφος από τα απρόπτα είναι. Ένας αγώνα Πέσιτς που τώρα ουσιαστικά είναι αυτός ο playmaker για τον Ηρακλή. Απόντος βεβαίως του Ντίνκινς που κάθεται στον πάγκο. Τζόνσον χαμηλά. Υπό την πίεση και του Ρότζερς και του Μπουντούρη που έσπευσε για βοήθεια. Έλλης. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δουλεύει πάρα πολύ καλά με αλληλοκαλύψεις. Πέσιτς για 3 υποπίεση. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι με εξαίρεση τον Τζόνσον που έχει βρει κάποια ελεύθερα και ακάλυπτα σουτ, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Ηρακλή υποχρεώνονται να στόρουν συνήθως πάνω σε άμυνα. Νέο σφύριγμα φάουλ του Ρόναλντ Λερόνελης. Εδώ πήγε με δύναμη πάνω στον Μποντιρόγκα. Ο Ντίνκινς θα επιστρέψει. Έμεινε ως τώρα εκτός αγώνα όλα και όλα 72 δευτερόλεπτα. Με τον Μποντιρόγκα να φτάνει τους 5 πόντους, να είναι απόλυτα εύστοχος βολές, έχει 3 στις 3. Και τώρα 4 στις 4, ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ακόμη παραπάνω τη διαφορά στους 17, 19-36.
Δεν ξέρω αν οδεύουμε προς επιβεβαίωση μιας παράδοσης που θέλει εδώ να γίνονται σπάνια ντέρμπι και συνήθως μία από τις δύο ομάδες να κερδίζει καθαρά. Είναι νωρίς όμως για να το πούμε. Ο Ηρακλής με τον Χατζιβρέτα σώζει όπως όπως την κατοχή της μπάλας. Ο Πέσιτς στον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε ο Μπέρτ που βγήκε για να μπλοκάρει. 21-36. Με τον Παπαδόπουλο να φτάνει τους 5 πόντους και να αποτελεί την δεύτερη πιο αξιόπιστη επιθετική δύναμη του Ηρακλή στον απόψινό αγώνα. Ο Τζόνσον που ξεκίνησε με 11, αλλά έχει μείνει εδώ και πολύ ώρα στους 11. Ο Τιρόγκας με αντίπαλο τον Πέσιτς, αλλά και τον Παπαδόπουλο, το follow από τον Μπέρτ, που προσπάθησε να καρφώσει αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Χατζιβρέτας προσπαθεί να ευνηδιάσει γρήγορα, μπλοκ από τον Κότσι. Ο Σάκο τα διαμαρτύρεται για φάουλ νωρίτερα στο ξεκίνημα της φάσης. Ένα replay καλό θα ήταν να το δούμε, όποτε έχουμε την ευκαιρία. Για να δούμε πάλι. Εδώ ο Χατζιβρέτας πάει στο layup, υπάρχει επαφή με το σώμα του Μπουντούρη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Χότσης έκοψε την μπάλα στην άνοδο. Αν εμπερίχε διαμαρτύρες και για, για την εκκλησία. 2 στις 2 βολές για τον Μπέρκ, 21-38. Για δεύτερη φορά απόψε η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή του. 17 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ντίνκινς στον Τζόνσον για 2. Το rebound από τον Φότσι, που εκτός όλων των υπολείπων, εκτός από τους 8 πόντους που έχει προσφέρει στην άμυνα, στην επίθεση έχει προσφέρει και 4 αμυντικά rebound. Και ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Μια παραπάνω από πληθωρική παρουσία σε 16,5 λεπτά παιχνιδιού. Νάτος με την μπάλα η assist στον Rodgers, που με τη βοήθεια του ταμπλό από κοντά ανεβάζει διαφορά στο 19-21-40. Μπορούμε να πούμε, Δημήτρη, ότι είναι πληθωρική η παρουσία όλων των παιχτών του Παναθηναϊκού σε άμυνα και επίθεση. Κυρίως την άμυνα, νομίζω. Η άμυνα του είναι καταπληκτική, με αλληλοκαλύψεις όπως είπαμε, αλλά και η τοποθέτηση των παιχτών του Παναθηναϊκού στον αμυντικό και στον επιθετικό τομέα είναι στην καλύτερη θέση, μπορούμε να πούμε. Εδώ ο Φώτσης μπλοκάρει ακόμη και το σούτ κατά πολλούς πόντους ψηλότερου Παπαδόπουλου και ως το καλοκαίρι συμπαίκτου στην Εθνική Εφήβων. Μπουντούρης στον Μπέρτ και από εκεί στο Ρότζερς. Το Ρότζερς που ακόμη δεν έχει σκοράρει, αλλά αυτό απόψε μάλλον έχει... μάλλον την προηγούμενη φάση πέτυχε τον πρώτο καλάθι, αλλά αυτό απόψε δεν το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Όπως ας πούμε το πλήρωσε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η προσπάθεια του Φώτση που πάει και μόνος του για το επιθετικό rebound. Η μπάλα στα χέρια του Ντίνκινς, φάουλ από τον Μποντιρόγκα, που με ένα μικρό τάκλινα, ας πούμε, βάλει το πόδι του εκεί, σταμάτησε τον ευνηδιασμό του Ντίνκινς. Είχε βάλει και το χέρι του πριν. Ο κόσμος από το κύπλος για τον Ηρακλή, 3 ο Ρέμπρατσα. Ο Ντίνκινς συνεχίζει να σκοράρει αποκλειστικά και μόνο με βολές. Μην φανταστείτε βεβαίως ότι έχει κανέναν εντυπωσιακό απολογισμό. Έχει όλους και όλους 3 πόντους. 23-40. Ντίνκινς που έκανε 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα να σκοράρει. Μπουντούρης με αντίπαλο τον Ντίνκινς. Παίρνει την εσωτερική διαδρομή στο Φώτση που προσποιείται κοντά στο καλάθι. Γίνεται σάντουιτς μεταξύ του Έλλης και του Παπαδόπουλου. Ο Τζόνσον πάει γρήγορα στο lay-up, 25-40. 1-51 για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Ηρακλής χάρη στην συγκινητική, θα έλεγα, προσπάθεια του Μπακ Τζόνσον, ποσοστά που είναι καλύτερα στην τάξη του 5 ή του 7%. Απόψε όμως αυτές τις διαφορές έχουν πάει περίπατο. Ο Παναθηναϊκός υπερέχει με πολύ μεγαλύτερες διαφορές. Ο Έλλης πρόλαβε να σταματήσει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στα χέρια του Φώτση από την πάσα του Μποντιρόγκα. Ακριβώς μισή επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 15 δευτερόλεπτα. 1-35 για το τέλος. Να πούμε την είσοδο του Καλατζή, Ο Καλατζής επέστρεψε στη θέση του Μπουντούρη. Όμως και ξεκινήσει την προσπάθεια του να πάει στο καλάθι και τελικά η μπάλα κατέληξε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 47 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους, 25-40. Τζόνσον στον Ντίνκινς που προσπαθεί να παίξει με πλάτη στον Καλαϊτζή. Τώρα στον Τζόνσον αμέσως για 3. 28-40 με τον Αλφόνσο Μπακ Τζόνσον να είναι σε μία από τις καλύτερες φετινές του βραδιές. Έχει ήδη 16 πόντους. Είναι πια ο πρώτος σκόρερ με αυτό το τρίποντο που βλέπετε και του Ηρακλή αλλά και του παιχνιδιού. Ο Ρέμπρατσα καθυλωμένος στον πάγκο με τα 3 φάουλ έχει μείνει στους αρχικούς 14 που πέτυχε. Νέο φάουλ αυτή τη φορά του Πέσιτς πάνω στον Μποντιρόγκα. 10.
Και τώρα που σκόραρε με βολές. Πάντως διατηρεί τη διαφορά στους 14. Μια διαφορά που με κριτήριο, επαναλαμβάνω, μόνο την μορφή του πρώτου ημιχρόνου μπορεί να θεωρείται ασφαλής. Με κριτήριο την υπεροχή που έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ηρακλή και σε άμυνα και σε επίθεση. Ντίνκινς με 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φανερά θα πάει μόνος του. Σουτάρει αμέσως για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Μάχη για το rebound. Όταν η μπάλα έφτασε στα χέρια του Έλλη ήταν ήδη αργά. Ο χρόνος της επίθεσης είχε εξαντληθεί. Οι παίκτες των δύο ομάδων πάνε στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να έχει κτίσει. Είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, έχει 7 περισσότερα. Έχει δώσει 2 ασίστ παραπάνω. Θα απεγκλωβιστεί από την πολύ καλή άμυνα των περιφερειακών του Παναθηναϊκού και του Καλαϊτζή και του Μπουντούριο Ντίνκινς, που τώρα έχει όλους και όλους 3 πόντους μόνο με βολές. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι έχει σουτάρει από εκεί και πέρα μόλις 2 σουτ για 3 πόντους και τα 2 άστοχα. Καλαϊτζής στον Ρότζερς και από εκεί στον Μποντιρόγκα που δεν χρειάστηκε να κάνει πολλή δουλειά στην επίθεση. 8 πόντους έξω στον Καλαϊτζή. Ο χρόνος της επίθεσης τελειώνει. Η μπάλα κινδύνευσε να μείνει στα χέρια των Παναθηναϊκών που τελικά έχασαν και την ευκαιρία για ένα σούτ όπως. Ο Ηρακλής έβγαλε μια πρώτη καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Τζόνσον με αντίπαλο τώρα τον Φώτση. Για 2. Έρμπολ, αλλά ο Χατζιβρέτας κάτω από το καλάθι παίρνει την μπάλα. Εκεί όμως βρήκε τα χέρια του Μπέρκ να τον σταματούν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού με τον Φώτση. Ο Μποντιρόγκας στο επιθετικό rebound ήταν ενόχλητος 28-44. Ακριβώς με τη συμπλήρωση ενός λεπτού παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός στέλνει πάλι τη διαφορά στους 16. Μία είδηση που αν είμαστε στον γραπτό τύπο θα λέγαμε επί του πιεστηρίου, την οποία μου επιβεβαιώνει ο καλός συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Χορόζογλου, ενώ ο Ντίνκιν σουτάρει στο σίδερο. Πριν από περίπου 10 λεπτά ο Πέταρς Κάνση υπέβαλε την παρέτησή του από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Αυτό βεβαίως είναι μια πρώτη πληροφορία, φαντάζομαι όμως ότι θα επιβεβαιωθεί σε λίγο. Κάτι που σημαίνει ότι ο έτερος σύλλογος Θεσσαλονίκης ψάχνει για προπονητή εδώ και λίγη ώρα. Ή μάλλον έχει προπονητή, θα τον αντικαταστήσει ο Φλεβαράκης. Ο Φλεβαράκης. Θα δούμε. Συνήθες φαινόμενο για τον ΠΑΟΚ αυτό. Μάλιστα. Θα δούμε αν ο μόνιμος υπηρεσιακός πυροσβέστης του ΠΑΟΚ θα αναλάβει πάλι τις τύχες της ομάδος. Ο Χατζιβρέτας ένα σούτ στο σίδερο, το ριμπάουτ από τον Μπέρκ. Εμείς την ώρα που σας λέγαμε για τον Σκάνση, την ώρα που εμείς σας τα λέγαμε αυτά, είδατε και τον Καλαϊτζή να ευστοχίσει ένα σούτ 2 πόντων. Ο Ρότζερς δεν τα κατάφερε, η διαφορά είναι 18, 28-46. Ντίνκινς στη διείσδυση βρήκε μπροστά του τον Μπέρκ, υπάρχει φάουλ. Εδώ βλέπετε πως ο Μπέρκ έβαλε το κορμί του στην διείσδυση και τώρα με 5 στις 6. Ο Ντίνκινς που έχει παράδοση μεγάλων παιχνιδιών εναντίον του Παναθηναϊκού. Πάντως με κριτήριο το πρώτο μέρος, απόψε αυτή η παράδοση κινδυνεύει να διακοπεί. Ρότζερς στον Μποντιρόγκα με αντίπαλο τον Τζόνσον. Στον ακάλυπτο Φώτση που σουτάρει για 3. Το rebound από τον Ντίνκινς που δίνει αμέσως στον Τζόνσον. Ο Τζόνσον στον Έλλης που στέκεται ακάλυπτος και σουτάρει για 3. Παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound, φάουλ από τον Ρότζερς. Τρίτο φάουλ και για τον Ρότζερς. Να πούμε για τον Ρότζερς ότι έχει αρχίσει και κάνει κάποια κοιλιά. Κοιλιά που ξεκίνησε μετά. Και γι' αυτό το βλέπεις και είναι και συγκρατημένο σαν σούτ. Ναι, απόψε έχει πάρει όλες και όλες 3 προσπάθειες μετά από 22 λεπτά παιχνίδι. Ο Ρότζερς που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο παίκτης που κουβάλισε επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Εδώ το μπλοκ του Μπέρκ, αλλά η μπάλα πέφτει ούτως ή άλλως μέσα στο καλάθι από την προσπάθεια του Κούκμαν. 32-46, δείτε πάλι. Ο Μπέρκ που έβαλε το χέρι του μέσα από το καλάθι, ούτως ή άλλως δηλαδή το καλάθι θα μετρούσε ανεξάρτητα ποια θα ήταν η κατάληξη της τροχιάς της μπάλας. Φώτισε μία πάσα πίσω από την πλάτη στον Μπέρκ, η μπάλα γυρίζει σε πολλά χέρια τώρα. Είναι ο Καλαϊτζής που πάει, ο Φώτσης πάει στην προσπάθεια και από εκεί θα πάει και ένα μικρό ταξιδάκι στη γραμμή για 2 βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Χατζιβρέτα, εκείνος πάντως που έχει τα ουσιαστικότερα προβλήματα φάουλ είναι ο Παναθηναϊκός. Εδώ βλέπετε πως κέρδισε το φάουλ ο Φώτσης. Είναι ο Παναθηναϊκός που έχει φορτωμένους πια με 3 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο τον Μποντιρόγκα και τον Ρότζερς, ενώ λίγο νωρίτερα τον Μποντιρόγκα και τον Ρέμπρατσα, ενώ λίγο νωρίτερα και ο Ρότζερς έκανε το τρίτο του φάουλ.
Rebound από τον Johnson μετά την δεύτερη άστοχη βολή του Φώτση, 32-47. Από τα μισά του πρώτου μέρους η διαφορά είναι σταθερά σε διψήφια επίπεδα, πάνω δηλαδή από τους 10. Η assist του Χατζιβρέτα στον Χούπμαν και υπάρχει τεχνική ποινή σε βάρος του Χούπμαν, ο οποίος κρεμάστηκε από τη Στεφάνη. Για να δούμε το replay, Κώστα, να δούμε. Βεβαίως, ο Μπέρκ βρήκε μόνο μπάλα και ο Χούπμαν κρεμιέται από τη Στεφάνη. Η απόφαση των διαιτών είναι 100% σωστή, αυτό εξηγεί και ο Κώστας Κορομιλάς, όπως 6-7 και 6-8. Μάλλον σπάνιο να χάνει ο Ποντιρόγκα το ίδιο ζευγάρι ελευθέρων βολών, 32-47. Ντίνκινς, δύσκολη προσπάθεια σε ένα ακροβατικό και με υποψία φάουλ μπροστά από τον Μπέρκ. Καλαϊτζής στον Μπέρκ και πάλι στον Καλαϊτζή. Ποντιρόγκα χαμηλά και πάλι στον Μπέρκ, που δεν βρήκε ευκαιρία μπροστά από τον Χούπμαν. Το σούτ του Καλαϊτζή ενώ αλλοιώθηκε ελαφρά ήταν για την μπάλα, τόσο όμως ώστε να μην βρει στόχο. Κατοχή μπάλας για τον Ηρακλή. Ο Κορομιλάς όμως λέει λάθος, δικό μου λάθος, μέα κούλπα, και δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπετε πάλι την διεκδίκηση μπάλας. Από αυτό το βίντεο δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ ίσως να είναι καλύτερα. Για να δούμε. Εδώ βάζει το χέρι του ο Χατζιβρέτας και βγαίνει και ο ίδιος με την μπάλα μαζί έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Άρα ορθώς διόρθωσε το προγενέστερο λάθος του Κορομιλάς. Μπέρκ έξω στον ακάλυπτο Αλβέρτη, που πέρασε στη στιγμή της διακοπής στο παιχνίδι στη θέση του Φώτση. Ο Αλβέρτης που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα αμέσως στην κάθοδο, ενώ είχε χτυπήσει το ταμπλό, το μπλοκ του Μπέρκ στο σούτ του Τζόνσον. 34-47. Η διαφορά πάλι στους 13. Ο Ηρακλής δείχνει πιο ζωηρός στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και την απαιτούμενη βενζίνη και την απαιτούμενη ψυχραιμία. Ενώ τώρα είναι και ο Κάτας στο παρκέ. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι Κάτας, Ρότζερς, Αλβέρτης, Μποντιρόγκα και Μπέρκ. Ενώ και ένα αντικείμενο έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ιβανόφιου. Ένα κομμάτι ξυδελισμό αφήνει. Ναι, η διακοπή του αγώνα έχει βαρύτατε συνέπειες για την ομάδα. Ρότζερς, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά οι προειδοποιήσεις του κυρίου Κορομιλά για οριστική διακοπή του παιχνιδιού θα πιάσουν τόπο. Μποντιρόγκα, που μπερδεύεται, υπάρχει επιθετικό φάουλ, όπως λέει ο κύριος Ζαβλανός, και είναι το φάουλ νούμερο 4 του Μποντιρόγκα. Αμέσως ο Φώτσης ξανασηκώνεται από τον πάγκο, είναι τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε ο Μποντιρόγκα έβαλε τον αγώνα του, έσπρωξε τον αμυντικό του Ηρακλή, τον Χατζιβρέτα, που ήταν δίπλες. Από τη μία πλευρά Πέσιτς, Χούπμαν, Παπαδόπουλος. Από την άλλη ο Μποντιρόγκα με 4, ο Ρέμπρατσα με 3 και ο Ρότζερς επίσης με 3. Έλλης, που δεν έχει πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες. Στο Χατζιβρέτα από μακριά για 3. Η διαφορά πέφτει στους 10 από το τρίποδο του Χατζιβρέτα, 37-47 με 14-44 για το τέλος του παιχνιδιού. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα μετρήσει ποιος θα είναι ο πιο ψύχρεμος, ποιος δηλαδή θα έχει τη μεγαλύτερη διάβια και το πιο καθαρό μυαλό, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει την αναμφισβήτητη σε αυτά τα 25 λεπτά κυριαρχία του ή θα έχουμε επιστροφή του Ηρακλή. Rebound από τον Έλλης μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Ρέμπρατσα. Ο Τίνκινς κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που βλέπει τα πράγματα να έχουν γυρίσει κάπως. Τη διαφορά για πρώτη φορά μετά από το ένα σεζόν με τη λήξη. Βλέπουμε και την είσοδο του Κάτας. Ήταν νωρίτερα, ήταν και πριν το time out στο παρκέ. Ρότζερς στον Φώτση. Φώτσης που βρίσκει χαμηλά τον Ρέμπρατσα. Το Ρέμπρατσα που έχει να αντιμετωπίσει το Χούπμαν, τον οποίο νίξε Πολάκης στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ όμως έχασε την ισορροπία και τον έλεγχο της μπάλας. Αλβέρτης, ο χρόνος επίθεσης του Παναθηναϊκού τελειώνει. Αλβέρτης την πετάει στην εκνοή. Αυτή τη φορά όμως το καλάθι δεν θα μετρήσει. Με πρωτοβουλία και υπόδειξη του Νίκου Ζαβλανού, που θεώρησε εκπρόθεσμο το σούτ του Αλβέρτη. Ντίνκινς, τώρα με αντίπαλο τον Κάτας.
τον Κάτας που παρέλαβε τη σκυτάλη της επικίνδυνης αποστολής εξωτερός του Ντίνκινς από τον Καλαϊτζή και τον Μπουντούρη που τα έχουν καταφέρει άριστα. Επιθετικό φάουλ μακριά από εκεί που έστωσε τον μπάλα από τον Τζόνσον. Είναι το πρώτο του. Κάτας στον Αλβέρτη. Παναθηναϊκός που παίζει με μια πεντάδα με τρία forward. Ρότζερς, Φώτση και Αλβέρτη. Έναν playmaker και έναν ψηλό. Νέο φάουλ με υπόδειξη του κύριου Ζαβλανού μακριά από την μπάλα. Πάλι στον Τζόνσον, όχι στον Έλλης. Δεύτερο φάουλ του Λερόν Έλλης. Τέταρτο ομαδικό για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός έχει τρία. Φώτσης χαμηλά στον Ρέμπρατσα. Προσπίζει μπροστά στον Χούπμαν, στον Φώτση και πάλι η Ρέμπρατσα. Δεν μπορεί να νικήσει τον Χούπμαν. Σκοράρει, έχω την αίσθηση με υποψία να βημάτων. Δούμε, να δούμε τη φάση. Γιατί αν υπάρχει replay που να φαίνονται τα πόδια του, χρήσιμο θα ήταν να το δούμε. Η διαφορά πάντως είναι στους 16. Συγγνώμη, στους 12. Με το Ρέμπρατσα στους 16. 37-49. Ο Χούπμαν μπλοκάρεται από τον Φώτση. Ο Κάτας φεύγει γρήγορα στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Αλλά βάζει φρένο εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει στους 12 τη διαφορά και θα παίξει απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Ρότζερς πάνω σε άμυνα το σουτ, το rebound από τον Τίνκινς. Τζόνσον μπερδεύεται, χάνει την ισορροπία του, κρατάει την μπάλα και φάουλ από τον Κάτας. Σταθερό μέχρι εδώ είναι το δεξί πόδι, ναι. Υπάρχουν βήματα. Μάλιστα. Ο Ρέμπρατσα κίνησε το σταθερό του πόδι που ήταν το δεξί και απελευθερώθηκε κάνοντας πίβοτ με τα αριστερό. Ντίνκινς στη διείσδυση, νέο φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Φώτση. Ή από τον Ρέμπρατσα. Από τον... ούτε από τον ένα, ούτε από τον άλλο, από τον Κάτας. Δεύτερο συνεχόμενο σε μερικά δευτερόλεπτα φάουλ του Κάτας. Έχει ως τώρα μετά από 27,5 λεπτά παιχνιδιού 7 πόντους μόνο με βολές. Έχει χάσει μία. 7 στις 8 βολές. Αλβέρτης Ρότζερς και τώρα Κάτας. Και πάλι Αλβέρτης. Με αντίπαλο τον Χατζιβρέτα. Ο Κάτας στην εσωτερική διαδρομή. Η πάσα του στον Ρέμπρατσα που υποπίεση όποιου υπήρχε κοντά του βρίσκεται τον δρόμο για το καλάθι. 39-51. Ο Ρέμπρατσα συνεχίζει την απόλυτα κυριαρχική δουλειά του κάτω από τα δύο καλάθια. Έχει τώρα 18 πόντους με 7 στα 8 σουτ. Νέο σφύριγμα, νέο φάουλ. Από τον Φώτση. Τρίτο και για τον Φώτση. Χατζιβρέτας εδώ βλέπετε πάει στη διείσδυση. Κάπου έχει βάλει το χέρι τον Φώτσης. Θα χαρακτήριζα λίγο αυστηρό το τρίτο φάουλ στον Φώτση. Η ουσία πάντως είναι ότι η διαφορά είναι στους 12. Ο Ντίνκινς σουτάρει για 3. Είναι το πρώτο εντός παιδιάς σουτ του. Έρχεται να δικαιώσει τα λεγόμενα του Κώστα Μουρούζη πριν από ένα περίπου λεπτό. Ότι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Μετά από 28 λεπτά πάντως παιχνιδιού, ο Ντίνκινς που ως τώρα σκόραρε αποκλειστικά με βολές, με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 10 πόντους και μειώνει τη διαφορά σε 9. Ο Φώτσης ψυχρά ανταποδίδει. 42-54. Ο Αντώνης Φώτσης που εδώ παγώνει το Ιβανόφιο. Είναι το τρίτο απόψινο του τρίποντο. Έχει τώρα 12 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. Και μαζί 6 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο και 2 block. Ένας ομολογουμένος απίθανος απολογισμός για ένα παιδί που δεν είναι υπερβολή και ας μην τον φορτώνουμε με άγχος. Το ελληνικό μπάσκετ στηρίζει πολλά από το μέλλον του στις πλάτες του. 42-54. Λίγο νωρίτερα, για πρώτη φορά μετά από το 10ο λεπτό του παιχνιδιού, από το τρίποντο του Ντίνκινς ο Ηρακλής είχε μειώσει σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά στους 9 τότε, τώρα στους 12. Εκτός ισορροπίας σου του Έλλης, rebound από τον Φώτση. Το 7ο αποψινό του στην άμυνα. Εγώ θα το χαρακτηρίσω φοβερό ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ. Και αν συνεχίσει έτσι θα αφήσει την εποχή. Ρέμπρατσα στον Αλβέρτη που σουτάρει για 3. Δεύτερο συνεχόμενο τρίτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό που ξαναστέλνει τη διαφορά στους 15.
Ο Παναθηναϊκός που από τα διαδοχικά τρίποντα του Φώτση και του Αλβέρτη βρίσκει το κουράγιο, βρίσκει τη δύναμη να ανταποκριθεί θετικά και σωστά στο ξέσπασμα διαρκείας του Ηρακλή. 42-57 ακριβώς στα μισά του δρόμου για να τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι. Ντίνγκινς. Προσπαθεί να τα αποδώσει με τρεις, αυτή τη φορά στο σίδερο. Το rebound από τον Ρέμπρατσα που ευνοήθηκε από τις σπόντες της μπάλας σε διάφορα χέρια. Ρέμπρατσα που επίσης έχει μεγάλη προσφορά, ξεκίνησε νωρίς με 14 πόντους, μετά χρεώθηκε με 3 φάουλ. Χρειάστηκε να μείνει πολλή ώρα στον πάγκο, τώρα έχει 18 και μαζί 4 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο. Τώρα που βλέπω τη στατιστική Κώστα, νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τον Μπέρκ που έκανε πολύ καλή δουλειά στο διάστημα της απουσίας του Ρέμπρατσα. Είχε 4 πόντους και 8 rebound. Βέβαια, έχουμε όμως time out. Το αμυντικό τομέα πολύ καλά. Να παραδώσουμε τα μικρόφωνα μας για λίγο και τα ξαναλέμε. Στον αγώνα Πανιώνιος Παναθηναϊκός 78-70 είχε 36 πόντους με 8 στα 11 τρίποντα στη Νέα Σμύρνη. Εκείνο μάλιστα το βράδυ ο Μπόζνταρ Μάλκοβιτς, τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, είχε επικριθεί εντονότατα γιατί θυμήθηκε να παίξει συνδυασμένη άμυνα πάνω στον Ντίνγκινς μετά από 32 λεπτά παιχνιδιού. Και ενώ ήδη ο Ντίνγκινς είχε σκοράρει πάνω από 30 πόντους. Αλβέρτης για 2. Rebound από τον Ρότζερς, αλλά η μπάλα πέφτει τελικά στα χέρια του Πέσιτς. Χατζιβρέτας. Τώρα έχει αναλάβει για λίγο, φαντάζομαι, το ρόλο του playmaker. Τώρα η μπάλα πάει στα χέρια του φυσικού playmaker του Ηρακλή, του Ντίνγκινς. Και από εκεί στο Χούπμαν, ο Ρέμπρατσα βάζει. Να και κάτι που έλεγες πριν από τον αγώνα, το Φώτση στο Ντίνγκινς. Μάλιστα. Μία απλή πρόβλεψη ήταν ο Ντίνγκινς υπό την πίεση των χεριών του Φώτση, σουτάρει στο σίδερο. Ίσως ο Μπράντοβιτς χρησιμοποιεί ένα παλιό τέχνασμα που λένε οι προπονητές. Στην αρχή στον καλό σκόρερ κοντός για να τον κουράσει και μετά ψηλός για να τον σκεπάσει. Έτσι λένε οι προπονητές. Ακριβώς, έτσι λένε. Μάλιστα. Ο Ρέμπρατσα στους 20 πόντους. 42-59. 8,5 λεπτά για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός με ένα σερί 8-0. Μετά από ένα τρίποντο του Φώτση, ένα ακόμη του Αλβέρτη και ένα καλάθι του Ρέμπρατσα πήγε τη διαφορά στους 17. Αλλά εδώ ο Χατζιβρέτας που συνδέεται για πρώτη φορά μετά από πολύ πολύ ώρα με το καλάθι του Παναθηναϊκού. Έχει 5 πόντους. Πετυχαίνει τον goal foul. Εδώ είναι το goal. Το φάουλ από τον Αλβέρτη. Τώρα αν θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο είναι μια άλλη ιστορία. Η Βρέτα ολοκληρώνεται 45-59. Η διαφορά στο 14. Και το ταμπλό δείχνει 8 και 17 για το τέλος. Ρότζερς στον Κάτας που κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο της μπάλας υπό την πίεση του Ντίνγκινς. Ο Κορομιλάς όμως διακόπτει το παιχνίδι με ένα σφύριγμα χρεώνοντας με φάουλ τον Αμερικάνο του Ηρακλή. Είναι το φάουλ νούμερο 2 για τον Ντίνγκινς. Εδώ, δείτε, με το δεξί του χέρι, άδραξε τον αγκώνα του Κάτας και γι' αυτό ακριβώς χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. Φώτσης στον Κάτας και από εκεί στον Ρέμπρατσα. Το rebound από τον Χατζιβρέτα μετά το μόλις δεύτερο άστοχο σου του Ρέμπρατσα. Έχει 8 στα 10. Ο Χατζιβρέτας υπό την πίεση του Αλβέρτη χάνει τον έλεγχο της μπάλας, η οποία κυλάει έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Για μια ομάδα που δεν κάνει πολλά λάθη τον Ηρακλή, τα 7 που έχουν κάνει ως τώρα οι παίκτες του, είναι θα μάλλον έλεγα πολλά. Από την πίεση του εαυτού του περισσότερο. Παρά του Αλβέρτη. Ο Ηρακλής έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο λαθών στο φετινό πρωτάθλημα. Τα 7 είναι πολλά για τα δεδομένα του Ηρακλή. Η μπάλα χαμηλά στον Φώτση που κερδίζει και αυτή τη μάχη. Ανίκητος είτε μακριά από το καλάθι με τρίποντα, είτε κοντά σε αυτό. 14 πόντους από τον Αντώνη Φώτση. 7 rebound. 2 στα 6 τρίποντα, 3 στα 5 τρίποντα. Η διαφορά στους 16. Με 7,5 λεπτά, 7 και 11 για την ακρίβεια για το τέλος. Πέσιτς. Έκανε ένα βήμα μέσα, ένα βήμα έξω από τα 6-25. Η ουσία όμως είναι ότι είτε δίποντο είτε τρίποντο η μπάλα πήγε στο σίδερο. Κάτας στον Αλβέρτη και από εκεί στον Ρέμπρατσα. Στο μπάσκετ ισχύει η James Bondική ρίση, ποτέ μην πεις ποτέ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Κώστας Μουρούς πιστεύει ότι δεν υπάρχει μεγάλη ιστορία σε αυτά τα επόμενα 6 και 49. Κάνω λάθος, Κώστα? Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος, έτσι. Αν και ήθελα να διαφωνούμε μερικές φορές για να γίνεται και διάλογος. Εγώ δεν έχω πει ακόμη αν έχει τελειώσει το παιχνίδι, όχι. Εσύ το είπες.
Λοιπόν, εγώ ζήτησα την πρόβλεψή σου για τα τελευταία 6 και 48. Θεωρήσω ότι η διαφορά των 16 πόντων είναι υπερασφάλιση για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο τρόπος του παιχνιδιού που βλέπουμε. Θα έλεγα στα σοβαρά τώρα ότι ακριβώς αυτό πήγα να πω και με πρόλαβες, ότι η υπεροχή του Παναθηναϊκού είναι τέτοια από το πρώτο ημίχρονο, που ως τώρα έχω την αίσθηση ότι δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο Χατζιβρέτας καρφώνει πάντως την μπάλα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Αλβέρτη. 47-61. Έξι και 14 για το τέλος. Ο Μπράντοβιτς σηκώνει τον Μποντιρόγκα από τον πάγκο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και συντήρησε τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, με εξαίρεση εκείνο το 42-51 από το πρώτο και ως τώρα τελευταίο εύστοχο σου του Ντίνκινς, χωρίς τον Μποντιρόγκα, ο οποίος καθόταν στον πάγκο. Ο Ρέμπρατσα δούλεψε στην εσωτερική διαδρομή κόντρα στον πολύ πιο αργό Σάσα Χούπμαν, στον Παπαδόπουλο, συγγνώμη. Τέταρτο φάουλ και για τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Το καλάθι βεβαίως και μέτρησε, καθώς ο Ρέμπρατσα ήταν στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. 47-63, σε ένα παιχνίδι που επίσης θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το Supersport. Υποδέχεται εδώ τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν η κασέτα του απόψινου αγώνα θα αποτελέσει πλοηγό και για τον Γιάννη Ιωαννίδη στα σχέδιά του για να περάσει από το Ιβανόφιο. Ο Παπαδόπουλος πάντως μαζεύει εδώ το επιθετικό rebound. 49-64. Τέταρτο φόλ για τον Ρέμπρατσα. 4 έχει και ο Μποντιρόγκα. Εδώ πάλι η προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Μετά το επιθετικό rebound μάζεψε. Ο Παπαδόπουλος που έφτασε τους 8 πόντους με αυτούς τους 3 που πέτυχε μαζεμένους στην ίδια φάση. 50-64. Από την άλλη πλευρά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό να σας πούμε, ενώ ο Φώτσης με μία πάσα πίσω από την πλάτη σημαδεύει τον έτερο των κορυφαίων του Παναθηναϊκού, τον Ρέμπρατσα. 25 πόντους για τον Ρέμπρατσα με 10 στα 12 σουτ. Ήταν όμως η δεύτερη ασίστ για τον Φώτση που έχει 14. Τα καλάθια μπαίνουν σαν βροχή, άμυνες έχουν μάλλον χαλαρώσει. Ήταν η σειρά του Πέσιτς να σκοράρει. 52-66. Και τώρα μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Μποντιρόγκα στην πρώτη επαφή του με την μπάλα μετά την είσοδό του στο παρκέ. Για πολλή ώρα ήταν στον πάγκο. Παναθηναϊκός που δεν χρειάστηκε την βοήθεια του Μποντιρόγκα. Του Μποντιρόγκα που επίσης είναι ένας παίκτης που έχει καλή παράδοση στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Παράδοση που δημιούργησε πέρσι στον πρώτο αγώνα εναντίον του Ηρακλή στη Λαμία. Σκόραρε στο δεύτερο γύρο της Λαμίας, σκόραρε 31 πόντους. Και στο δεύτερο γύρο εδώ στο Ιβανόφιο 25. Ο Χατζιβρέτας με ένα τρίποντο στέλνει τη διαφορά στους 11. 55-66. 4-35 για το τέλος του παιχνιδιού. Χατζιβρέτας που μαζί με τον Παπαδόπουλο έχουν αναλάβει τις τελευταίες επιθετικές πρωτοβουλίες για τον Ηρακλή. Βήματα λέει ο Κώστας Μουρούζης. Ο Μποντιρόγκα πάντως είτε με βήματα σύμφωνα με την άποψη του Κώστα είτε χωρίς βήματα σκοράρει και πάει τη διαφορά στους 13. 55-68, Τζόνσον για 2. 57-68. Με τον κόσμο του Ηρακλή να αποτεί φόρο τιμής στον Τζόνσον. Για να δούμε την προηγούμενη φάση. Εδώ ο Μποντιρόγκα έκανε ένα λιματάκι. Μετά χάθηκε εικόνα, ανέβηκε πιο πάνω κάμερα. Φώτσης στον Ρέμπρατσα με αντίπαλο τον Παπαδόπουλο και από εκεί στον Μποντιρόγκα που τον μαρκάρει ο Πέσιτς. Rebound από τον Πέσιτς με τη βοήθεια του Παπαδόπουλου. Ο Πέσιτς προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι. Τελικά έκανε μια πάσα προς τα πίσω στο Χατζιβρέτα που βλέπει τον χρόνο να πιέζει και πάει μόνος του στο drive. 59-68 με τον Χατζιβρέτα και τον Παπαδόπουλο. Τον Χατζιβρέτα να έχει πετύχει νομίζω 7 πόντους τα τελευταία 3 λεπτά και άλλους 3 από τον Παπαδόπουλο. Ο Ηρακλής μειώνει στους 8. 3 και 23 για το τέλος. 59-68. Λίγο νωρίτερα η διαφορά ήταν και στους 16. Ο Ηρακλής που δείχνει να μην έχει παραδώσει το πνεύμα του, να μην έχει πει την τελευταία του λέξη, αλλά πια ο χρόνος τον πιέζει ασφυκτικά. 3 λεπτά για το τέλος. Έχει πολύ χρόνο ακόμα. Ρότζερς για 3. Το κρίσιμο σούτ από τον Τζόνι Ρότζερς στην κατάλληλη στιγμή για να ξαναστείλει τη διαφορά στους 12. 59-71. Ήταν για 3
το σούτ του Rogers. Ο Παναθηναϊκός που δίνει ένα μικρό ρεσιτάλ έξω από τα 6-25 απόψη, έχει 7 στα 15 τρίποντα. Rebound από τον Φώτση που είναι πανταχού παρόν σε άμυνα και επίθεση. Άντε να δούμε αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Η Βίκη Μιχέλη ποιον θα επιλέξει από τους δύο, Ρέμπρατσα ή Φώτση. Μποντιρόγκα. Ο Ρέμπρατσα έκανε σπουδαίο παιχνίδι στον πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά κάθισε στον πάγκο και ο Φώτση έκανε σπουδαίο παιχνίδι στη συνέχεια. Εδώ όμως από ό,τι φαίνεται τον ματιάσαμε. Ένα σουτ στο πουθενά. Χατζιβρέτα σε διέστηση. Έξω στον Ντίνγκινς που στέκεται και σουτάρει για τρεις υποπίεση. 62-51. Είτε με τα drive του Χατζιβρέτα στο καλάθι, είτε με κάποια σποραδικά τρίποντα όπως αυτό του Ντίνγκινς. Ο Ηρακλής μειώνει τώρα στους 9. Αλλά θέλουμε πια λιγότερο από 2 λεπτά. 116 δευτερόλεπτα. Δείτε την απογοήτευση του Μπράντοβιτς που πολύ θα ήθελε αυτό το σουτ να έχει αστοχήσει, γιατί πιθανότατα θα σήμαινε και το τέλος των οριακά λιγοστών ελπίδων που έχει ο Ηρακλής για να πετύχει κάποια ανατροπή. Ρότζερς στον Κάτας και από εκεί στον Ρέμπρατσα, στον Φώτση. Φώτσης που κινείται με μια μοναδική ικανότητα παντού. Είτε κοντά στο καλάθι εδώ που κέρδισε και το φάουλ, είτε μακριά από αυτό στη γραμμή των 6-25. Από που τρίτο τελικό των play-offs στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε, αν συνυπολογίσουμε και τα παιχνίδια τα φετινά της Ευρωλίγκα, μετράει ένα εντυπωσιακότατο σερί 10-0 εκτός έδρας. Να λοιπόν ένα ρεκόρ που έμεινε ζωντανό παρά τις δύο ήττες του Παναθηναϊκού, οι οποίες έγιναν στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που πήγε με άνεση στον ευνηδιασμό. 62-75, 1 και 8 πριν από το τέλος, ενώ οι εξέδρες του Ιβανόφη έχουν αρχίσει εδώ και ένα λεπτό και αδειάζουν. Όχι εξέδρες που βλέπετε, εκείνες που δεν βλέπετε, στις οποίες δεν υπάρχει ορατότητα από τις κάμερες του Super Sport. Ένα κάρφωμα από τον Rogers. Ο Παναθηναϊκός επιβλητικά θα γράψει το φινάλε του απόψινου αγώνα. Εδώ βλέπετε και πάλι την πάση του Ποντιρόγκα και το κάρφωμα του Rogers. Θα τελειώσει, θα έλεγα με χαρακτηριστική άνεση, την επικίνδυνη αποστολή που λέγεται Ιβανόφιο, κάτι που σημαίνει ότι ανακάμπτει απαντώντας και στις κριτικές, ας πούμε, που του ασκήθηκαν για τις δύο ήττες στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και την ακόμη πιο απρόσμενη ήττα από την Άλμπα πριν από μερικές μέρες στο Ολυμπιακό στάδιο του Αμαρουσίου. Επανακάμπτει λοιπόν μετά από ένα εντυπωσιακό σερί 20-0 που έγινε 0-2, επιστρέφει στις νίκες, διατηρεί ένα αίτητο που κρατάει σχεδόν 7 μήνες εκτός έδρας, ενώ εδώ έχουμε και κάτι ακόμη πιο ασυνήθιστο, ένα τρίποντο από τον Ρέμπρατσα που βλέπετε να γελάει. Τέτοια ώρα βεβαίως όλα επιτρέπονται. Ο Ρέμπρατσα που λέει και στον πάγκο του Παναθηναϊκού κάτι σαν